Την επόμενη εβδομάδα στελεχώνεται με δύο δικηγόρους το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου στην Παραλιακή μετά από παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου με την όλη προσπάθεια να συντονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, Κώστας Αράπογλου. Φιλοδοξούμε να διαρκέσει αυτό περίπου ένα εξάμηνο και μετά πλέον να δοθεί η οριστική νομοθετική λύση όπως πρέπει να δοθεί, τουλάχιστον αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις, προκειμένου να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς, ναι, εμείς θα το πληρώνουμε. Έχουμε μια συνάντηση εντός της εβδομάδας και με κάποιους άλλους φορείς, τον Συμβολογραφικό Σύλλογο, το ΤΕΤΑΚ, με τους οποίους είχαμε ούτως ή άλλως μια συνεννόηση. Ότι αυτό έγινε μετά από την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων, και μετά από προσπάθειες και δικές μας. Τους δικηγόρους θα πληρώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου για χρονικό διάστημα 6 μηνών και με την ελπίδα να έχει δρομολογηθεί μέχρι τότε οριστική λύση μέσω νομοθετικής παρέμβασης. Μετά από διάφορες συζητήσεις που έγιναν με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου, τέλος πάντων, επειδή οι ίδιοι μάλλον δεν ξεπέρασαν τις δυσκολίες που είχαν για να στελεχώσουν το γραφείο, έχει αναλάβει ο Δικηγορικός Σύλλογος την πρωτοβουλία να στηρίξει το γραφείο με δύο δικηγόρους δικούς του, ναι, οι οποίοι θα έρχονται εδώ, θα εξυπηρετούν το κοινό, θα βοηθάνε και στις πράξεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Εδώ και δύο χρόνια δεν υπάρχουν δικηγόροι με την προϊσταμένη του κτηματολογικού γραφείου, η οποία είναι και υποθηκοφύλακας, να δυνατεί να ανταπεξέλθει στα χιλιάδες αιτήματα των πολιτών. Άμεσα θα υπάρξει αποσυμφόρηση της όλης κατάστασης, ενώ παράλληλα θα ξεμπλοκάρουν υποθέσεις αγοραπολισιών. Θα μπορούν και οι αγοραπολισίες να γίνονται με περισσότερη ασφάλεια και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα και να μην φτάνουμε στο σημείο να ματαιώνονται αγοραπολισίες εξαιτίας της καθυστέρησης του κτηματολογίου.